με μια αναλυτική ενημέρωση που περιλάμβανε το ιστορικό αλλά και συγκεκριμένα συμπεράσματα και εχμές για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Αλέξανδρος Καχυμάνης έδωσε τις δικές του απαντήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη Μονάδα Αστικών Στερεών Αποβλήτων αλλά και για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Ο κ. Καχυμάνης, μεταξύ άλλων, επανέλαβε πως επιθυμία της περιφέρειας και του ιδίου προσωπικά είναι να απεμπλακεί πλήρως από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην αρχή της αναλυτικής ενημέρωσης, ο Περιφερειάρχης στάθηκε στο ιστορικό της λειτουργίας της μονάδας, υπενθύμησε τις τριβές με τη διοίκηση της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων και υπεραμείνθηκε της επιλογής της περιφέρειας να προχωρήσει στην ανάθεση της μεταφοράς του υπολείμματος, βάζοντας τέλος, όπως είπε, σε ένα μονοπόλιο που κόστιζε ακριβά στους δήμους και στους δημότες. Δέχτηκα επιθετικές κριτικές για τις αναθέσεις σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Μια θυγατρική του αστικού κτέλ και αναρωτιέμαι πού ήταν το πρόβλημα. Πληρούσε και πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά του. Μάλιστα τις υπερπληρεί. Όπως κρίθηκε με απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, το υπόλοιμα μόνο με δημοσίας χρήσης φορτηγά μπορεί να μεταφερθεί. Κάποιοι μάλιστα φτάσανε στο σημείο να με εγκαλώνει επειδή ανέθεσα τη μεταφορά με δημόσια χρηματοδότηση με 0,156 ευρώ το τόνο χιλιόμετρο. Ήθελα να μεταφέρετε με τα ανταποδοτικά των δημοτών, γιατί από το άλλο με το 0,156 δεν πλήρωνε κανένας, πλήρωνε το δημόσιο, με 0,235 ευρώ το τόνο χιλιόμετρο. Είναι προφανές που κάποιοι θα είχαν τους λόγους, κάποιοι δεν ήξεραν τι τους γίνεται. Που έπρεπε να σπάσω το φράγμα του μονοπωλίου στη μεταφορά του υπολείμματος, έπρεπε να δημιουργηθούν και συνθήκες ανταγωνισμού. Τόσο με τον νόμο όσο και με τη διαπιστωτική καλείται η περιφέρεια να παραδώσει κατά χρήση, προσέξτε, κατά χρήση, γιατί το έργο είναι της περιφέρειας και κανένας αλλού, να παραδώσει κατά χρήση στο φόσδα της εγκαταστάσεις της ΜΕΑ, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία. Η κατάσταση δείχνει να είναι στον αέρα με βάση το γράμμα του νόμου. Η περιφέρεια δεν σκοπεύει όμως να προκαλέσει προβλήματα, αλλά δεν πρόκειται για να νομιμοποιήσει προβληματικές ενέργειες. Για το θέμα των σταθμών μεταφόρτωσης, ο κ. Καχρημάνης τόνισε πως δεν είναι η περιφέρεια που δεν επιθυμεί την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, αλλά ο οικονομικός φορέας που μεταφέρει τα απορρίμματα των Δήμων απευθείας στο εργοστάσιο και συγκεκριμένοι Δήμοι που μεταφέρουν τα απορρίμματά τους ακόμη και σήμερα στο Χιτά της Βλαχέρνας. Είναι αυτοί που επωφελούνται από το σημερινό καθεστώς της μη λειτουργίας. Ποιοι είναι αυτοί, κατά τη γνώμη μου, ο οικονομικός φορέας που μεταφέρει τα σκοπίδια των Δήμων απευθείας στο εργοστάσιο, που είναι και μέλος της κοινοπραξίας, προμήθειας του εξοπλισμού και συγκεκριμένες δημοτικές αρχές που μεταφέρουν τα απορρίμματα σε συγκεκριμένο χιτή με τη δικαιολογία πως δεν λειτουργούν εις ΜΑ. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους επικεφαλείς των παρατάξεων που επέκριναν τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής στο ζήτημα, από την άλλη όμως δεν υπήρξαν και αντιπαραβολές επιχειρημάτων απέναντι στα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα ο κ. Καχρημάνης. Οπότε οι δήμαρχοι κρύφτηκαν, γιατί τους βόλευε που είχε η περιφέρεια ως ενδιάμεσος φορέας. Γιατί θα μεταφέρονταν αυτό. Το νόμο τον ήξεραν. Ο Κλισθένης είχε ψηφιστεί. Άρα ήξεραν ότι έρχεται η διαχείριση σε αυτούς. Με τις δικές σας αντιρρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ήξεραν. Το απέκρυψαν τότε γιατί ήθελαν να εκλεγούν. Και ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα και πάλι κολυσιεργούν γιατί έρχονται πάλι εκλογές. Δηλαδή εγώ καλούμε σήμερα να πιστώ ότι όλο αυτό το μπέρδεμα το έκανε ένας υπάλληλος, ο οποίος είπε ψέματα στον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν κατάλαβε τι έγινε. Λοιπόν, ότι όλο αυτό το έκανε είτε γιατί δεν είχε τι να κάνει ο άνθρωπος, γιατί δεν ήταν καλές οι συνθήκες εργασίας κοντά στον Περιφερειάρχη και ήθελε να πάει στον κύριο Καλατζή. Ότι κατά κάποιον τρόπο πίσω από τον κύριο Καλατζή ήταν κάποιος άλλος και Ευαγγέλιο ολόκληρο. Το πολιτικό συμπέρασμα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, από πραγματικά γεγονότα, από πραγματικούς ανταγωνισμούς. Γιατί και η επίκληση διαρκώς της άγνοιας, δεν ήξερα την ηγός, δεν ήξερα την προβλέπει σύμβαση, δεν ήξεραν την δήμαρχη ετούντο εκείνο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σαν πολιτική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη είναι τελικά οι δύο βασικοί όροι. Ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερο και περιβαλλοντικά ασφαλέστερο. Καλύφθηκαν. Θα έλεγε ότι μας κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα μας.
Ενώ η διαλογή στην πηγή δεν προχωράει, η ανακύκλωση, η μείωση της συσκευασίας, η κομποστοποίηση κτλ. Και συνεχίζεται η άθλια πρακτική της ταφής κτλ. Θέλω η περιφέρεια να απεμπλακεί πλήρως από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σύμφωνα με κανόνες και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.